σκέφτηκα κι εγώ. Και κάνατε και μια δήλωση προχθές που σας ρώτησαν, ασχολείστε με τις εκλογές, και είπατε εσείς ποιος ασχολείται με τις εκλογές. Ασχολείστε, δεν ασχολείστε. Εντάξει, ασχολούμαι. Ίσως κάποιοι συνάδελφοί σας δεν έχουν και πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. Τι να κάνουμε, εντάξει. Έχω κατηγορηθεί για πολλά. Δεν είναι και το αυτού μας αυτό, αλλά. Έχω κατηγορηθεί για πολλά το τελευταίο διάστημα. Τη μία ότι δεν ασχολούμαι, την άλλη ότι προσπαθούμε στο Υπουργείο εδώ και μήνες, αν θέλετε, στα υπόγεια του Υπουργείου, να ετοιμάσουμε διάφορα σχέδια ύποπτα, σκοτεινά για τις εκλογές. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλα αυτά δεν είναι πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Στο Υπουργείο γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια εδώ πράγματι και αρκετό καιρό. Γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το 2019 είναι εκλογική χρονιά σε όλα τα μέτωπα. Και άρα πρέπει να είμαστε εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών έτοιμοι. Έχει έτσι και αλλιώς τεχνογνωσία. Έχει τεχνογνωσία, έχει τους ανθρώπους. Δεν είναι βεβαίως τόσο απλό όσο άλλες φορές. Το 2019 είναι πολλές οι εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας. Άρα όντως χρειάζεται να γίνει μια σοβαρή συστηματική δουλειά εγκαίρως. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές. Έχουμε τις ευρωεκλογές, έχουμε τις αυτοδιοικητικές, έχουμε την νέα κάλπη των κοινοτικών εκλογών, η οποία με τον Κλεισθένη προστίθεται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, mm-hmm. τον Μάιο, μαζί με τις δημοτικές και τις περιφερειακές. Και βεβαίως στο τέλος της τετραετίας έχουμε και τις εθνικές εκλογές. Αυτό όμως είναι μετά. Γι' αυτό μίλησα για το 2019. Ναι, εμείς πρέπει να το κατάλαβα. Εμείς κάνουμε ένα σχεδιασμό και, αν θέλετε, και ο σχεδιασμός ως προς το προσωπικό και την στελέχωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και ως προς την προμήθεια του σχετικού υλικού, πρέπει να γίνει εγκαίρως για το σύνολο της χρονιάς. Mm-hmm. Καταλάβατε. Άρα εμείς έχουμε ξεκινήσει. Ναι, γιατί όποτε ο Πρωθυπουργός πει τώρα, πρέπει να είναι ο μηχανισμός έτοιμος, έτσι κι αλλιώς από τα πράγματα. Δεν μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός τώρα και εμείς να είμαστε έτοιμοι αύριο. Και για όλες τις κυβερνήσεις και για όποιος ήταν ο Πρωθυπουργός. Ήθελα να σας ρωτήσω, για να διευκρινίσουμε και λίγο. 26 Μάη έχουμε τις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. 26 Μάη. Εδώ πάμε στην πρώτη Κυριακή αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Ναι. Την πρώτη Κυριακή, 26 Μαΐου, έχουμε τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δημοτικές, περιφερειακές και πλέον και κοινοτικές. Και κοινοτικές. Και τις ευρωεκλογές. Και 2 Ιουνίου, η επόμενη Κυριακή, είναι η δεύτερη Κυριακή, όπου χρειαστεί βεβαίως δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω από αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε έτσι πιο πολιτικά και θα μπω και λίγο στο Υπουργείο. Θα το προτιμούσα κι εγώ. Ναι, έτσι λίγο να το κουβεντιάσουμε λίγο. Έτσι είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτή η κουβέντα που γίνεται. Συζήταγα και με τον Τζανάκη, το διευθυντή του Έθνους Σύνταξης, και ο Κλουμπέρης καλύπτει Πασόκ Σοσιαλδημοκρατία πάρα πολλά χρόνια, από την Ευσύνη και όχι μόνο. Γιατί μπαίνετε στα χωράφια τους? Κύριε Αρβανίτη, δεν νομίζω ότι εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουμε στα χωράφια κανενός. Αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας είναι μια διαδικασία η οποία στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει εδώ καιρό. Mm-hmm. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, δυνάμεις από τον οικολογικό χώρο και δυνάμεις αριστεράς, οι οποίες έχουν αρχίσει να συναντώνται, γιατί αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού μετόπου, απέναντι στον κίνδυνο των ακροδεξιάς. Αλλά αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν είχε πάρει, αν θέλετε, την διάσταση και την υπόσταση η οποία αρμόζει στην περίσταση. Και με αυτή την έννοια, οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναλυθεί το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζετε τις άλλες χώρες, μάλιστα αυτή η συνεργασία έχει πάρει και κυβερνητική μορφή. Όπως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία με Υποστήριξη από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον μπλόκο της κυβέρνησης των Σοσιαλιστών. Αλίμονο αν στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αντίστοιχες διεργασίες, τη στιγμή μάλιστα που η μεγάλη δύναμη του προοδευτικού χώρου, η δύναμη της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται στα ηνία της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, έχουν ένα δίκιο και ίσως και ένα άδικο, αλλά εγώ θα πω και το δίκιο τους, ότι λίγο αργά δεν το ανοίξατε αυτό. Δηλαδή, συμμαχίσατε με ένα δεξιό κόμμα που είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτή είναι η λέξη που εγώ χρησιμοποιώ και πάντα χρησιμοποιούσα, οπότε κανείς δεν μπορεί να μου πει κάτι και πριν, με ένα δεξιό κόμμα, και έρχεστε μετά από το φευγιό, από ότι ως σπάσιμο της συμφωνίας, να ξαναμιλήσετε για το κομμάτι του άλλου χώρου. Ήταν τροχοπέδι η Ανεξάρτητη Έλληνες να ανοίξει αυτός ο διάλογος, ενώ είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπους μέσα από το χώρο της Ελλάδας. Ακούγοντας αυτό που μόλις είπατε, κύριε Αρβανίτη. Δεν το έχετε ακούσει κανένα. Εγώ θα σας έλεγα, προφανώς το έχω ακούσει κανένα ξανά, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η πρώτη αντανακλαστική μου αντίδραση, αν θέλετε, η πρώτη σκέψη στο μυαλό μου είναι ότι για εμάς, για την αριστερά, αλλά και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η συζήτηση
περί συνεργασιών, περί μετόπων, περί ανοίγματος σε άλλες δυνάμεις με τις οποίες ενδεχομένως σε πολλά διαφωνούμε, mm-hmm. αλλά σε κάποια στρατηγικά κυρίως συμφωνούμε. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία μας ακολουθεί από την πρώτη μέρα ίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια συζήτηση τωρινή. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε, αν θέλετε, στο DNA αυτής της προσπάθειας των τελευταίων 15 ετών τουλάχιστον, για να μην πάω και πιο πίσω, mm-hmm. αυτή την προσπάθεια δημιουργίας, συγκρότησης, αν θέλετε, ευρύτερων σχημάτων, όπου βεβαίως και στην πρώτη φάση, το είδατε ότι έγινε αυτό και στο ΣΥΡΙΖΑ, το καθένα διατήρησε και την σχετική αυτονομία του, mm-hmm. με τις διαφορές, αλλά αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή συμπόρευση, μια στρατηγική συμφωνία. Αντιστοίχως λοιπόν... Αυτό δεν σημαίνει και μια κάθοδος. Όχι κατά ανάγκη. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο, σε ένα σταυροδρόμι. Mm. Σε ένα σταυροδρόμι που ο καθένας πρέπει να επιλέξει. Ξέρετε, στην πολιτική, όπως και στη ζωή, τα κενά δεν γίνονται σεβαστά και κάποιος τα καλύπτει. Mm-hmm. Αν λοιπόν εμείς αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο, έτσι ώστε κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες νιώθουν από την κρίση ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκπροσώπησης, νιώθουν ότι τα κέντρα λήψη των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν τους ακούν. Mm-hmm. Θα έρθουν κάποιοι άλλοι, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, mm-hmm. το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και θα καλύψουν αυτό το κενό. Και αυτοί οι άλλοι δεν θα είναι δυνάμεις από τον δημοκρατικό, τον προοδευτικό χώρο, θα είναι δυνάμεις ακροδεξιάς, mm-hmm. θα είναι δυνάμεις και ξεκάθαρα φασιστικές σε μερικές περιπτώσεις, σε άλλες, όπως λέμε μερικές φορές, φασίστες με κουστούμι. Mm-hmm. Με ένα δηλαδή προσωπείο, αν θέλετε, κοινοβουλευτισμού και σεβασμού των δημοκρατικών θεσμών, αλλά επί της ουσίας βαθύτατα αντιδραστικές και ακροδεξιές. Νομίζω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η οποία είναι ιστορικών διαστάσεων και είναι ταυτοτική για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης συνολικά, δεν μπορεί κανένας να μην πάρει θέση. Και με αυτή την έννοια η πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνουμε έχει αυτό ακριβώς την σημασία, ειδικά στη σημερινή συγκυρία. Κύριε Χαρίτση, επιμένω λίγο σε αυτό. Εγώ να σας πω αλήθεια και προσωπικά, πάντα ήμουν υπέρ της εργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και όπου αυτό πάει. Αυτό σημαίνει ότι θα βρω και προοδευτικές δυνάμεις ακόμα και στον χώρο της δεξιάς. Σε πράγματα που αφορούν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτή τη λογική το έχω. Και έχω να πω κιόλας ότι, ας πούμε, ποιος μπορεί να πει για τη Μαριέτα Γιαννάκου στο κομμάτι της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ευρωβουλή και τη στάση της. Ήταν συντηρητική, προοδευτική. Κατά τη γνώμη μου, απόλυτα προοδευτική. Υπάρχουν προσωπικότητες και από τον χώρο και των φιλελεύθερων, τον χώρο των κεντροδεξιών. Και στα θέματα της παιδείας με την κυρία Γιαννάκου απέναντι. Γνωρίζετε άλλες ότι και στην κυβέρνησή μας υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια πρόσωπα. Φυσικά. Απλώς το ξεκαθαρίζω. Και λέω κιόλας στα θέματα παιδείας με την κυρία Μαριέτα, που έχω ιδιαίτερη εκτίμηση, διαφωνούσα πλήρως. Υπάρχουν σημεία τέτοια. Αυτή η κουβέντα όμως, πρώτον, όταν μιλάς για πολιτικούς χώρους, οι πολιτικοί χώροι έχουν και τα πρόσωπά τους. Έχουν τους ανθρώπους τους. Από τη μία έχεις λοιπόν σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες και διενέξεις, Κελπνό, Νοβάρτης, όπου εμπλέκονται άνθρωποι ή τουλάχιστον. Μπλέκονται, πώς θα το πω, έχουμε άξιση με πίσω λέξη. Φωτογραφίζονται άνθρωποι που έχουν πολιτική τουλάχιστον ευθύνη. Ναι. Και απ' την άλλη τους λέτε, έλατε να συζητήσουμε. Να σε κάψω για να σε λείψω μέλη. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς οι πολιτικοί χώροι, κατά τη γνώμη μου, σηματοδοτούν κοινωνικές εκπροσωπήσεις. Άρα εμείς μιλάμε κυρίως για κοινωνικά στρώματα, τα οποία εκφράστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας. Το 6 έγινε 36. Εκφράστηκαν από τις δυνάμεις αυτού που ονομάζουμε με έναν, κατά τη γνώμη μου, και λίγο, αν θέλετε, μια αδόκιμη ελαστικότητα κεντροαριστερά, και οι οποίοι αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται πλέον από ηγεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή παραμένουν προσδεδεμένες, αν θέλετε, σε μια λογική και σε μια αντίληψη η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή της δεξιάς και της, mm-hmm. της νεοφιλελεύθερης μονοληθικότητας. Με αυτή την έννοια, η πρώτη απεύθυνση η οποία γίνεται δεν είναι μόνο σε πρόσωπα ή σε προσωπικότητες αυτού του χώρου. Η απεύθυνση γίνεται στον ίδιο τον κόσμο, ο οποίος εκπροσωπείται από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις. Τον κόσμο αυτό τον έχετε. Τον είχατε τουλάχιστον. Το 6 έγινε 36. Νομίζω ότι υπάρχει. Το 30% είναι καταρχήν από το χώρο των σοσιαλδημοκρατίας. Μην το βλέπουμε μόνο αριθμητικά. Ας το δούμε περισσότερο κοινωνικά και πολιτικά. Να το δούμε όπως θέλετε εσείς. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν νέοι.
οι οποίοι βιώνουν την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν μια σειρά κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες ασφικτιούν σε ένα πλαίσιο εργασιακό, σε ένα πλαίσιο κοινωνικό, σε ένα πλαίσιο τελικά πολιτικό, το οποίο δεν μπορεί να εκφράσει τα συμφέροντά τους και τις αγωνίες τους και τις ανησυχίες τους. Με αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε κατά κύριο λόγο να επικοινωνήσουμε, και αυτή η προσπάθεια, γιατί ξέρετε, μιλάμε για την πορεία προς τις εκλογές και πολλές φορές συζητάμε, σωστά βεβαίως, για την ανάγκη να αλλάξουμε την ατζέντα, για την ανάγκη να ιεραρχήσουμε αλλιώς τις προτεραιότητες της Ευρώπης κλπ. Για την ανάγκη να υπάρξουν προοδευτικές διακηρύξεις για το μέλλον της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και προφανώς και εγώ δεν έχω αμφιβολία από αυτού. Όμως, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μιλήσουμε στους ίδιους ανθρώπους. Να μιλήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι το πράγμα δεν πάει άλλο, έτσι με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη απόσταση, κέντρα πολιτικά, κέντρα τεχνοκρατικά στις Βρυξέλλες, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τους πολίτες της Ευρώπης. Αντιλαμβάνονται επίσης ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εκφραστεί η αμφισβήτηση απέναντι σε αυτά τα κέντρα μόνο από την πλευρά της ακροδεξιάς. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να μιλήσουμε. Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό είναι ο βασικός μας στόχος. Εγώ θέλω και οι τηλεθεατές να πάρουν μέρος και να βάλουν έτσι ζητήματα προβληματισμού τέτοιας λογικής. Να σας πω κάτι. Εγώ επιμένω ότι από το 2012 και μετά ο κόσμος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για την κρίση που ερχόταν και που ήρθε και ούτω καθεξής. Και ήρθε στο νέο τρένο. Το δικό σας τρένο. Το είδε πιο κοντά του, το είδε πιο φρέσκο, πιο ριζοσπαστικό. Και μετά, και μετά τη μεγάλη νίκη του Σεπτέμβρη, υπήρχε μια έντονη δυσαρέσκεια, δηλαδή που λέει σε ψηφίζομαι συμφερισμένος. Σημαίνει ότι κάτι έγινε λάθος εκεί. Και αυτό το λάθος πρέπει να αποκωδικοποιηθεί και να εκλαϊκευθεί. Μα ακριβώς, και όταν μιλάμε για την επικοινωνία. Ή κάναν λάθος αυτή, την επικοινωνία. Όχι, όταν μιλάμε για την επικοινωνία με αυτά τα στρώματα, αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει ακριβώς και με την προσπάθεια να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, και τις πολιτικές σχέσεις και τις σχέσεις εκπροσώπησης με κοινωνικές ομάδες, με πολίτες, οι οποίοι ήρθαν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, την περίοδο 12-15, όπως περιγράψατε κι εσείς, για διαφορετικούς ενδεχομένως λόγους. Εντελώς, συμφωνώ. Μεταξύ τους. Ο καθένας με το διαφορετικό του λόγο. Με το διαφορετικό του σκεπτικό. Ναι. Απομακρύνθηκαν κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα το βασικό στοίχημα για μας είναι να ξαναπροσεγγίσουμε αυτόν τον κόσμο. Όπως και να προσεγγίσουμε αυτόν τον κοινωνικό κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή, και αυτό έχει και ποσοτική διάσταση, αν θέλετε, μιας και μιλάμε και για εκλογές κλπ. Αποτυπώνεται και στις μετρήσεις αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου είναι ανέστιος. Είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ κατά ανάγκη για να πάει κάπου αλλού. Είναι ένας κόσμος ο οποίος ταλαντεύεται. Είναι ένας κόσμος ο οποίος πήγε σπίτι του. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένας κόσμος, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας κόσμος, είναι στοίχημα να τον ξανακερδίσουμε. Υπάρχει ένας κόσμος, αν συμφωνείτε, όπου και στις εκλογές του 2015 και του Γενάρη έμεινε σπίτι του και παρατηρούσε. Το ποσοστό αποχής, δηλαδή, παρά το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αίσθηση της αλλαγής και της αλλαγής, μην το πω άλλο. Αυτό μάλιστα και το. Έμεινε και αυξήθηκε. Το Σεπτέμβριο είχε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Βεβαίως. Τι κοινό είναι αυτό, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, και αυτό προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, γιατί πολλές φορές μένουμε μόνο στα νούμερα και στα ποσοστά και στις διαφορές και στις ψαλίδες και σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία βέβαιως βοηθάει τα πρωτοσέλιδα και τα δημοσιογραφικά κλισέ, αλλά μερικές φορές ξεχνάει, αν θέλετε, την ουσία των πραγμάτων. Νομίζω είναι ένα κόσμος όπως οι κοινωνικές κατηγορίες περιγράψαμε πριν. Ένας κόσμος ο οποίος σε μεγάλο ποσοστό είναι νέοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται κάτω από συνθήκες δύσκολες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται, είναι άνεργοι. Οι οποίοι είδαν μια ελπίδα σε όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2015. Ενδεχομένως πολλοί από αυτούς και μετά την συμφωνία του καλοκαιριού του 2015, τη δύσκολη αυτή συμφωνία, την επώδυνη για μας συμφωνία, απομακρύνθηκαν. Θεώρησαν ότι οι ελπίδες τους αυτές σε σημαντικό βαθμό διαψεύστηκαν. Προδόθηκαν. Καμία αντίρρηση. Ξέρετε, μιλάμε με αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς δεν ζούμε, αν θέλετε, σε γυάλινους πυρούς. Έχουμε επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο. Και εγώ μιλάω από αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι μου είναι. Προφανώς. Απλώς το λέω για μένα, επειδή είμαι και πολιτικό πρόσωπο. Προφανώς εσείς μιλάτε με αυτόν τον κόσμο. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο. Γνωρίζουμε κερδίσω κάτι από τα προβλήματα. Να καταλάβω. Ναι. Αυτό που δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω ακόμα, στο λόγο της τιμής μου, είναι. Παρακαλώ.
τι ακριβώς, πού ακριβώς έχουν θυμώσει. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τους την έχει, έχουν θυμώσει. Χωρίς να πηγαίνουν στην προηγούμενη κατάσταση. Σου λέει, είμαι θυμωμένος. Γιατί το έχετε αποκωδικοποιήσει το πού. Γιατί αν δεν μιλήσει το. Είπαμε που... και πριν όμως, δεν υπάρχει μονοσήμαντη ανάγνωση στη συμπεριφορά του κόσμου. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει μονοσήμαντη ανάγνωση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν θυμώσει ενδεχομένως, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια μηχανία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τον Αύγουστο και την έξοδο από τα μνημόνια και τη σταδιακή υλοποίηση θετικών μέτρων έχουν αρχίσει να έχουν μια πολύ πιο θετική στάση απέναντι στην κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές. Δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη αντιμετώπιση. Και θα ήταν λάθος και από τη μεριά μας, αν θέλετε, να προσπαθήσουμε να βάλουμε όλες αυτές οι συμπεριφορές σε πολύ συγκεκριμένα κουτάκια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, αν θέλετε, στην διαφορετικότητα της αντίληψης των ανθρώπων. Η ελπίδα έρχεται εδώ, το σύνθημα τότε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο σύνθημα και πραγματικά έτσι έδινε και. Η ελπίδα έρχεται. Για άλλους ήρθε, άλλους δεν ήρθε, άλλοι δώσανε αυτά που είπαμε, το περιγράψαμε. Ναι. Τι σύνθημα τώρα, ποια λέξη θεωρείτε ότι θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ώστε να επαναδραστηριοποιήσει ένα κόσμο πάλι σε ποιο πράγμα, να έχει ελπίδα κύριε Χαρίτση. Νομίζω κύριε Αρβανίτη ότι πράγματι το 2015 αυτό ήταν που κυριάρχησε. Αυτό το οποίο ενδεχομένως επικράτησε το επόμενο διάστημα για τα στρώματα τα οποία συζητάμε. Ήταν ένας φόβος. Ήταν ένας φόβος για την μετά, για το αύριο. Ήταν ένας φόβος για τη δουλειά τους. Ήταν ένας φόβος για την ενδεχομένως για την άνοδο του φασισμού και της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Νομίζω ότι πλέον πρέπει με πολύ ειλικρινείς όρους και έχοντας επίγνωση του τι προηγήθηκε όλα αυτά τα 4 χρόνια να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει μόνο σε εθνικές εκλογές. Του Οκτωβρίου του 2019. Ευρωεκλογές θα γίνει. Πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να γίνει σε ευρωεκλογές. Πρέπει να γίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πρέπει να γίνει στις γειτονιές, στις πόλεις. Άρα πρέπει να γίνει στις δημοτικές εκλογές. Πρέπει τα σχήματα τα οποία αναφέρονται, αν θέλετε, στον χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, με την αυτονομία τους βεβαίως και την ευρύτερη απεύθυνσή τους, να μιλήσουν με αυτόν τον κόσμο και να του δώσουν να καταλάβει ότι η διέξοδο στα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί δεν μπορεί παρά να είναι μια διέξοδο αριστερή ή προοδευτική κατεύθυνση. Δεν μπορεί παρά να είναι μια διέξοδο στην οποία μπορεί και ήδη το τελευταίο διάστημα, κακά τα ψέματα, έχουν δοθεί τα σημάδια του ποια χαρακτηριστικά μπορεί να έχει αυτή η διέξοδο. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στην υγεία. Χθες ήμουνα στη Βουλή. Συζητεί το ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για παράδειγμα. Οι παρεμβάσεις οποίες κάναμε το τελευταίο διάστημα στον χώρο της παιδείας. Οι προσπάθειες οποίες γίνονται για την αποκατάσταση στοιχειωδώς των δικαιωμάτων στην εργασία. Οι προσπάθειες οποίες κάνουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Είναι όλες αυτές, αν θέλετε, ψηφίδες αυτού του νέου μοσαϊκού το οποίο καλούμαστε το επόμενο διάστημα να χτίσουμε. Ξέρεις, και αυτό να το χτίσουμε μαζί με αυτόν τον κόσμο. Εχθές είχα πάει σε μια εκδήλωση, την είδα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου στο κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής. Και ήταν και δήμαρχοι και περιέγραψαν. Ναι. Ήταν ωραίο και εντυπωσιακό. Ήθελα και εγώ να έρθω, αλλά ήμουν στη Βουλή εκείνη την ώρα. Ήταν ωραίο και εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Να. Δεν ξέρω αν κατέβει, βεβαίως θα το δούμε. Δεν ξέρω αν είναι και στην ατζέντα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάντως ήταν 2 δήμαρχοι εκεί, Κεσαριανής και Εγάλαιο, όπου είπανε αυτό θα κρίνει ή θα κρίνουν και αυτά. Δηλαδή εννοώ ότι στα 4 χρόνια έγιναν πράγματα. Όλα θα κρίνουν. Να σου πω κάτι, και μια δικιά μας αδυναμία πολύ μεγάλη. Εγώ το βλέπω μιλώντας με τον κόσμο και πηγαίνοντας και σε εκδηλώσεις όπως αυτή που πήγατε κι εσείς χθες και μιλώντας και συνομιλώντας με πάρα πολλούς. Δεν το ήξερα. Έμαθα πράγματα που δεν το ήξερα και με τις δουλειές. Πάρα πολλούς πολίτες. Σκεφτείτε, εσείς είστε και δημοσιογράφος, είστε και άνθρωπος της δουλειάς όπως λέτε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ διαπιστώνω ότι πάρα πολλοί κόσμος και κόσμος ο οποίος είναι και φιλικά προσκύμενος, θετικά διακείμενος απέναντι στην κυβέρνηση, δεν γνωρίζει αυτά τα οποία έχουν γίνει. Και αυτό είναι και δικό μας, πολύ μεγάλο δικό μας μειονέκτημα, δικό μας πρόβλημα. Άρα, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία το να επικοινωνήσουμε με ειλικρίνεια στον κόσμο και να πούμε αυτά καταφέραμε να κάνουμε, εκεί δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Εκεί ενδεχομένως υπάρχουν αδυναμίες και πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά να παρουσιαστεί αυτό το έργο επιτέλους αυτής της κυβέρνησης επί 4 χρόνια. Γνωρίζω. Και γνωρίζω επειδή. Είχα την τιμή να είμαι και διευθύντης του ραδιοφωνικού σταθμού ότι εσείς δεν είστε ένας χθεσινός στον χώρο της αριστεράς και στον ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και από το συνασπισμό. Δηλαδή έχετε δώσει και τις μάχες σας και έχετε και τις αντιπαραθέσεις σας. Είναι αυτό που είχατε στο μυαλό σας όταν ήσασταν
5 χρόνια πριν. Τώρα... Αυτό είναι το θέμα. Και ξέρετε τι ζητώ από εσάς. Πείτε μου το όνειρο. Διότι αν η αριστερά, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει όνειρο και είναι μια αριστερά της ρεαλιστικότητας, πράσινο θα γίνει το σπίτι. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ρεαλισμός από την ουτοπία που λένε. Το θέλει ο αριστερός. Το όνειρο δεν λέω ότι είναι να είναι χαζοχαρούμενος. Είναι ο στόχος. Ο στόχος πάντα δεν μπορεί να είναι άλλος από το μια πιο οδηγή κοινωνία από αυτή στην οποία ζούμε. Mm. Έτσι. Αυτό όμως, για να γίνει πράξη, να μην μένει σύνθημα και ένα ρητορικό σχήμα το οποίο, ξέρετε, στον κόσμο από μόνο του πλέον, με όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει και μετά από 8 χρόνια κρίσης που δεν φανταζόταν ότι θα ζήσει. Όχι απλώς ότι η κρίση ήταν βαθιά και ζόρικη, ήταν μια κρίση την οποία... Οι γενιές, οι οποίες, η δικιά μου γενιά, για να μιλήσω για τη δικιά μου τη γενιά, αν θέλετε, δεν φανταζόταν ότι θα περάσει μια τέτοια κρίση. Νομίζω ότι έχει κάνει και τους ανθρώπους και μας έχει κάνει και όλους μας να γίνουμε και λίγο ωριμότεροι ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τους στόχους μας και πώς τους διατυπώνουμε κιόλας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το όραμα για μια πιο δίκαιη κοινωνία πρέπει να πάρει σάρκα και οστά. Με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα μέτρα. Είναι μια πιο δίκαιη μια κοινωνία όταν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι έχουν επιτέλους πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ναι ή όχι? Και αυτό έγινε μέσα σε καθεστώς μνημονίου? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν ισχυρίζεται κανείς προφανώς ότι έφερε το σοσιαλισμό επειδή. Πέρασε ένα τέτοιο μέτρο. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα η αύξηση του κατώτατου μισθού? Κατά τη γνώμη μου, είναι. Η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, αυτής της ντροπής η οποία είχε ψηφιστεί το 2012. Αυτά είναι ζητήματα που μια συντηρητική κυβέρνηση θα μπορούσε και στο παρελθόν θα μπορούσε να τα είχε προωθήσει. Εδώ μιλάμε για ακραία ιστορία που είχαμε στην ιστορία του μνημονίου. Μιλάμε για μέτρα τα οποία καταφέραμε... Δεν θα τα έλεγα καν προοδευτικά. Μέτρα τα οποία καταφέραμε να προωθήσουμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Βεβαίως έγινε αυτό. Άρα φανταστείτε τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, γιατί μια και μιλήσαμε και για τις εκλογές στην αρχή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, ότι οι εκλογές πάντα κρίνονται όχι από τα πεπραγμένα τόσο πολύ, αλλά από το σχέδιο για τα μελούμενα. Φυσικά. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι η πορεία των τελευταίων μηνών, ειδικά από τον Αύγουστο και μετά, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ανέβηκε στη Διεθνή Οίκηση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2018 και εξήγηλε κάποια μέτρα. Και τα μέτρα αυτά σήμερα, όλα τα μέτρα, έχουν γίνει νόμος του κράτους. Μέτρα που έχουν να κάνουν με το κατώτατο μισθό. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές εισφορές. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιδότηση ενοικίου. Πολύ πρόσφατα. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μείωση του ένφια. Το γεγονός ότι όλα αυτά έγιναν επιτέλους πλέον μέσα σε λίγους μήνες νόμους του κράτους δείχνει και την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Και πάνω σε αυτό θα πατήσουμε και για το πρόγραμμα για τις εκλογές και άρα και για την επόμενη τετραετία. Και εκεί θα πρέπει όλοι και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν με ειλικρίνεια και με ευθύτητα το πρόγραμμά τους. Καλά, εντάξει. Γιατί... Αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου εντάξει. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Επιτρέψτε μου, δεν είναι καθόλου εντάξει. Γιατί βρισκόμαστε σε μία. Ξέρετε, πολλές φορές. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Αν μου επιτρέπετε. Οι άνθρωποι όταν βιώνουν μία πολύ ιστορική συγκυρία, μερικές φορές πρέπει να αποκτήσουν απόσταση από αυτή για να αντιληφθούν πόσο ιστορικές ήταν αυτές οι στιγμές και αυτές. Ναι, το έχει πει και ο Σαμάρας αυτό. Σαμάρας θα λέτε και θα κλαίτε. Όχι, τώρα μην μου λέτε ότι λέω. Καλά, να σπειράξω και λίγο, δεν γίνεται. Αλλά λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, μετά το σοκ όλης αυτής της κρίσης των 8 χρόνων και την έξοδο από τα μνημόνια, περιμένει να δει αυτήν την αλλαγή και να δει αυτήν την άλλη κατεύθυνση την οποία μπορεί να πάρει η ζωή της. Μπορεί να πάρει τα πράγματα. Φυσικά, φυσικά. Άρα το σχέδιο το οποίο καταθέτει η κάθε πολιτική δύναμη σε σχέση με το πώς φαντάζεται και πώς συγκροτεί ένα πολιτικό σχέδιο για αυτή την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, ειδικά στη σημερινή συγκυρία. Θα ήθελα κι άλλη ώρα. Ωραία, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Η αισθητική είναι κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όταν γίνεται λίγο σούπα ιστορία και μπαίνεις, άποψη, μπαίνεις εσύ σε ένα χώρο που δεν σου πάει και τόσο, μάλλον παίρνεις δυσοσμία από τον άλλον και είσαι ίδιος. Εκεί έρχεται και ο φασίστας και λέει όλοι είναι ίδιοι. Εδώ άκουσα μέχρι και ποίημα για τον Πρωθυπουργό.
βουλευτή. Η αισθητική παράγει ήθος, έλεγε ο Βίτκενστάιν. Το έλεγε αυτός. Το ακούτε όλοι. Είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει. Εγώ πιστεύω ότι ο κίνδυνος της ακροδεξιάς είναι αυτός. Να περάσει, αυτό αδικεί και τη Νέα Δημοκρατία, ότι όλοι είναι ίδιοι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αυτός είναι πράγματι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, γιατί βεβαίως η ακροδεξιά πατάει σε ένα υπέδαφος το οποίο δημιούργησε και η κρίση ισοπεδωτικό. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς το όλοι είναι ίδιοι που λέτε κι εσείς. Και νομίζω ότι με το λόγο μας, αλλά και με τις πράξεις μας κυρίως, πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι όχι μόνο δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά ότι μας χωρίζουν διαφορετικοί κόσμοι. Mm-hmm. Αυτό το δεν είναι υγεία όμως για το πολιτικό σύστημα, να φαίνονται καθαρά οι κόσμοι και να επιλέξει ο πολίτης σε ποιο κόσμο θέλει να πάει. Απολύτως. Γι' αυτό λέω ότι οι πολίτες θα πρέπει να κληθούν να επιλέξουν και στις εκλογές, αλλά και αν θέλετε και συνολικά, για να μην το περιορίζουμε αν θέλετε στην εκλογική αναμέτρηση, το επόμενο διάστημα, μεταξύ διακριτών πολιτικών και σχεδίων. Να σας πω κάτι. Την πρώτη φορά τους πιάσατε στον ύπνο, νομίζω. Τους πιάσατε και τη δεύτερη. Το σύστημα είναι πολύ καλά οργανωμένο και βαθύ. Πιστεύετε ότι έχετε τρίτη ευκαιρία? Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι τις επόμενες εκλογές, ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και πεπραγμένα για τα οποία μπορεί μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να είναι περήφανος, αλλά επειδή έχει και σχέδιο για την επόμενη μέρα, τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά θα είναι και πάλι στην κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Γεια σας και χαρά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπαλά. Μπάλα. Να σας πω, μπάλα παίζετε.